Μένουμε στο θέμα. Να καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη. Είναι πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, πρόεδρος ΕΔΕΙΑ και δήμαρχος Ρεθύμνου. Γεια σας κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σύνδεση αυτή, για ένα θέμα που καίει. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όχι μόνο καίει, αλλά πραγματικά είναι το επίκαιρο ζήτημα και του παρόντος και του μέλλοντος. Και θεωρώ ότι είναι καλό ότι επιτέλους η πολιτεία, παρότι εμείς, εγώ ως πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ, τώρα που είμαι εκεί 4 θητείες, το φωνάζω και το λέω, αποφάσισε επιτέλους να ασχοληθεί με αυτό τον φυσικό πόρο και ξαναγινόμαστε επιμηθείς αντί προμηθείς. Άρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είμαστε τρόπον την άλλα και επί της ουσίας πίσω από τις εξελίξεις. Τρέχουμε να προλάβουμε πράγματα. Κοιτάτε κάτι. Όσο γρηγορότερα ξεκινάς κάτι, τόσο καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή καθυστερήσαμε δεν πρέπει κάποτε να ξεκινήσουμε. Σαφώς. Θα σας πω ένα αριθμό για να καταλάβετε το μέγεθος του θέματος. Στην Κρήτη καταναλώνουμε 487 εκατομμύρια κυβικά νερό. Εξ αυτών μόνο τα 71 είναι η κατανάλωση πόσιμου νερού. Τα 410 εκατομμύρια είναι το αρδεύσιμο. Από το αρδεύσιμο νερό, η σπατάλη που λένε τα πανεπιστήμια και όχι εγώ, είναι κυμαίνεται από 35 έως 67%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μόνο επί αυτού του νερού να κάναμε οικονομία του αρδεύσιμου 15% θα είχαμε διπλασιασμό του πόσιμου νερού. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε μιλήσει για κακοδιαχείριση σε ό,τι αφορά το αρδευτικό νερό. Εγώ μιλάω όχι μόνο για κακοδιαχείριση, μιλάω και για την έλλειψη στοιχειωδών υποδομών. Είναι απαράδεκτο 2024, για την Κρήτη ειδικά μιλάω, που έχει πολύ σοβαρότερο πρόβλημα, να μην έχουμε διαχωρισμό των αρδευτικών δικτύων από του πόσιμου νερού. Όπως επίσης είναι απαράδεκτο να μην έχουμε το γεωπόνο στο χωράφι για να καθοδηγεί τους καλλιεργητές μας, οι οποίοι κάνουν υπεράρδευση, η οποία δεν είναι μόνο το τραγικό ότι καταναλώνουν το φυσικό πόρο, ξεπλύνουν τα εδάφη τους, όπως λέει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, και ακόμα χειρότερα μεταφέρουν στον υδροφόρο ορίζοντα όλα τα φυτοφάρμακα και τα νητρικά τα οποία χρησιμοποιούν και τις καλλιέργειές τους. Το οποίο τι σημαίνει, ότι σε λίγο το νερό, κι αν υπάρχει, θα είναι μη πόσιμο. Όλα αυτά θέλουν ενημέρωση, θέλουν γνώση, δεν θέλουν τοπικιστικές αντιλήψεις, δεν θέλουν ογαδερφισμούς, δεν θέλουν, αν θέλετε, εγώ τα ξέρω όλα ή το νερό είναι δικό μου, κάω τα χέρια από το νερό μας, γιατί ακούμε και κάτι τέτοια, και να γίνει κατανοητό ότι αυτό το η ολότητα που λέγεται Κρήτη θα πάψει να είναι δημοφιλής προορισμός, άρα δεν χρειάζεται και μεγάλη παραγωγή προϊόντων, εάν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να κάνουμε αμέσως αυτά που είναι, ήταν να γίνουν χθες. Επομένως, και θέλω να εξηγήσω. Επομένως, κύριε Μαρινάκη, για να βάλουμε μία βάση και μία ροή στη συζήτηση. Σήμερα ακούσαμε ένα θεωρητικό πλαίσιο. Υπάρχει και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Θέλω λίγο να μας πείτε πόσο εύκολα και πόσο άμεσα θα περάσουμε από αυτό το θεωρητικό πλαίσιο στην πράξη, ούτως ώστε να δούμε απτά αποτελέσματα πια. Διότι το ζητούμενο, επαναλαμβάνουμε, είναι η σωστή διαχείριση. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη χθες. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάμε από αυτή την αφετηρία. Και να μας πείτε και τι αλλάζει, τι θα αλλάξει στη διαχείριση του νερού. Λοιπόν, ότι χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση αυτός ο φυσικός πόρος είναι κάτι που εμείς το φωνάζουμε και μάλιστα η δικιά μου ΔΕΙΑ με αυτό το σχέδιο το ολιστικό διεκδίσει και πήρε κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρόγραμμα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εδώ τοπικά στο Ρέθυμνο. Όμως, δεν είναι τα προγράμματα και οι μεθοδολογίες που λύνουν το θέμα. Χρειάζονται και χρηματοδοτήσεις και μάλιστα γενναίες. Εδώ, αν περιμένουμε ακόμα ένα χρόνο να έρθουν οι μελετές να μας πούν, που θα μας πούν, αλλά μέχρι τότε θα αρδεύουμε με το κανονάκι με εξιμποφόρ 2 και 12 η ώρα το μεσημέρι τις εκτάσεις μας. Έχουμε μιλήσει για την έξυπνη άρδευση, για την έξυπνη καλλιέργεια. Έχουμε εξηγήσει στον παραγωγό ότι ο τρόπος που κάνει την αλόγιστη χρήση είναι εγκληματική και για τον ίδιο. Έχουμε αποφασίσει να κάνουμε μικρά και έξυπνα έργα με τα οποία θα μπορούμε ως ταμιευτήρες νερού να επιτελέσουμε δύο, αν θέλετε,
δύο θέματα να αντιμετωπίσουμε. Το ένα είναι η άρδευση και το άλλο είναι και η πολιτική προστασία. Mm-hmm. Διότι αυτά τα μικρά φράγματα επιτελούν και αυτό το ρόλο. Δεν έχει σημασία, κάτι άκουσε και είπε ο κύριος Υπουργός, ότι κάποιες περιοχές πλημμυρίζουν. Αυτές πλημμυρίζουν δεν σημαίνει ότι μαζεύουν νερό. Απλώς το νερό αυτό χάνεται, γιατί το έδαφος δεν έχει απορροφητικότητα για τόση ένταση νερού, με αποτέλεσμα να πηγαίνει στη θάλασσα. Άρα λοιπόν χρειάζεται να ξαναγυρίσουμε ακόμα και σε παλιές καλές συνήθειες των παππούδων μας, που δεν αφήναν ούτε σταγόνα να πάει χαμένη τότε που δεν είχαμε φτιάξει ακόμα τα περίφημα δίχτυα, τα οποία σήμερα είναι και απαρχαιωμένα και χαλασμένα με τρομακτικές απώλειες. Ξέρετε, εγώ ως πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ διαβλέπω, και το λέω και είναι κάτι που θεωρητικά είναι εις βάρος μας, αλλά είναι υπέρομος του τόπου, ότι ξοδεύουμε εκατομμύρια για την τηλεμετρία του πόσιμου νερού, που είναι μόλις το 12% του παραγόμενου πόρου, ενώ θα πρέπει να δώσουμε αυτά τα χρήματα για τις υποδομές στο αρδεύσιμο νερό, που είναι το 85% του φυσικού πόρου και ο οποίος κατασπαταλιέται από άγνοια, κακή νοοτροπία, αλλά κυρίως και από έλλειψη των αναγκαίων υποδομών. Τώρα, επειδή η Λειψιδρία ήδη απειλεί, 5 δήμοι έχουν μπει σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, θέλω λίγο να μας πείτε αν αυτό το πλαίσιο λειτουργεί, επί του πρακτέου δηλαδή, όπως πρέπει, στους χρόνους που πρέπει, διότι καταγράφονται και καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις. Κοιτάτε κάτι, εγώ δεν έχω δει ακόμα, ας πούμε, να ξέρετε, χθες ήμουνα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπου είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον ειδικό γραμματέα του ΕΣΠΑ, τον κύριο Ζερβό, και θεωρώ ότι το έπεισα τόσο για τη σύνδεση του Ηρακλείου και της Χερσονήσου με το φράγμα Ποσελέμη, όπως και του Ρεθύμνου με το φράγμα των ποταμών, να μην περιμένουμε το Σεπτέμβριο, ώστε τότε να γίνουν οι δύο ατομικές προσκλήσεις για αυτά τα, αν θέλετε, εμβληματικά έργα που πρέπει να γίνουν και για το Ρέθυμνο αλλά και για το Ηράκλειο και το Λασίθι, αλλά να προχωρήσουμε γρήγορα και μετά να λύσουμε τις όποιες γραφειοκρατίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βάζει διάφορες, θα έλεγα, δικαιολόγητες κολυσιεργίες. Mm-hmm. Το κατάλαβε και ο κύριος Μαμαλούγκας και ο κύριος Ζερβός, και νομίζω ότι αυτό, το να κερδίζουμε 1 και 2 μήνες, σημαίνει ότι φέρνουμε το πρόβλημα προς λύση άλλο τόσο κοντύτερα. Και ξέρετε, το καλοκαίρι είναι η κρίσιμη περίοδος. Υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες, έτσι κι αλλιώς. Τρομακτικά μεγαλύτερες, και θα πω και το εξής. Καλός είναι ο σχεδιασμός. Θα βγάλει κάποια πράγματα που περίπου τα ξέρουμε. Και αν δεν τα ξέρουμε όλα, ξέρουμε αρκετά. Το θέμα είναι, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Δηλαδή, δεν χρειάζεται καμιά φιλοσοφία να μας πει κανείς σοφός από την Ολλανδία ότι πρέπει να διαχωρίσουμε άμεσα τα δίκτυα. Δεν χρειάζεται κανείς σοφός να μας πει ότι πρέπει να κάνουμε ξεχωριστές δεξαμενές, ξεχωριστές εγκαταστάσεις, να εκμεταλλευτούμε το αρδεύσιμο, το νερό που υπάρχει, που πιθανόν να μην είναι κατάλληλο για πόσιμο, αλλά είναι μια χαρά για αρδεύσιμο. Για να μην πάμε τώρα σε πιο προχωρημένα θέματα, όπως είναι η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, που στην Ελλάδα είναι λιγότερο από 2% και στο Ισραήλ είναι 98%. Να μου επιτρέψετε να σας θέσω και ένα άλλο ερώτημα με αιχμή αυτό το ζήτημα που θέσατε σχετικά με την κακοδιαχείριση στο αρδευτικό νερό, με αιχμή και το θέμα του φράγματος της φανερωμένης. Θέλω λίγο να μας πείτε αν το ΕΒ κρίνεται ότι ανταποκρίνονται στον ρόλο τους και αν ελέγχονται. Κοιτάτε κάτι, τώρα με βάζετε να κάνω κάτι που δεν είναι της αρμοδιότητάς μου. Εγώ θα πω ότι εκ του αποτελέσματος, καθήν δεν είναι ποτέ όλοι οι οργανισμοί το ίδιο. Mm-hmm. Υπάρχουν το ΕΠ που λειτουργούν άψογα, mm-hmm. υπάρχουν όμως και το ΕΠ που δουλεύουν ακόμα με μπαγκαλοτεύτερα. Ελέγχονται. Αυτό είναι το ρωτήστε την πολιτεία στην οποία υπάγονται. Μάλιστα. Και ευτυχώς δεν υπάγονται στους Δήμους. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, κάποια πράγματα έχουν να κάνουν με κακές νοοτροπίες. Και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Και πραγματικά δεν θέλω να πω τι νιώθω αυτή τη στιγμή, ποιο ρήμα θέλω να χρησιμοποιήσω. Θα πω απλώς ευγενικά, εκπλήττομαι όταν ασχολούμαστε με τις ΔΕΙΑ, που είναι οργανωμένα συστήματα και τα μόνα σοβαρά συστήματα στη διαχείριση του φυσικού πόρου, που είναι τόσο καλά οργανωμένα και τόσο καλά, αν θέλετε, πλαισιωμένα από ανθρώπους, ακόμα και μέσα από την υποστελέχωσή τους, και δεν ασχολούμαστε με το 85% ποιοι το διαχειρίζονται, πώς το διαχειρίζονται, τι γίνεται με το ενεργειακό, τι γίνεται με την τιμολόγηση, τι γίνεται με τη σπατάλη, τι γίνεται με την παραγωγή την ίδια, με το ξέπλυμα των εδαφών μας. Μάλιστα. Λοιπόν,
Είναι πολυσύνθετο θέμα, είναι πολυεπίπεδο. Είναι πολυσύνθετο, πολυεπίπεδο, πολύ και σωστά χαίρομαι, το λέτε. Είναι κοινή παραδοχή που... πάντως ότι ξοδεύουμε παραπάνω νερό από ό,τι πρέπει. Το ότι έρθει σήμερα ο κύριος Υπουργός και λέει ότι για πρώτη φορά ασχολούμαστε, αυτό είναι μια ομολογία και πραγματικότητας, αλλά αν θέλετε και συνολικής ενοχής του πολιτικού συστήματος, γιατί ουδέποτε το συγκεκριμένο Υπουργείο, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, ασχολήθηκε σε βάθος με το θέμα διαχείρισης αγροτικού νερού. Πριν κλείσουμε, κάτι θεσμικό στο λειτουργικό κομμάτι, σε σχέση με τις εξελίξεις, θα αλλάξει κάτι σε σχέση με τις ΔΕΙΑ, θα καταργηθούν, θα συγχωνευτούν? Κοιτάτε κάτι, νομίζω ότι με την πρόοδο της συζήτησης, και προχθές ήμουν στο Υπουργείο περίπου 3,5 ώρες και μίλησα και με τον κύριο Υπουργό και με τους συμβούλους ή με τον Γενικό Γραμματέα, ολοένα και εμπλουτίζεται το οπλοστάσιο του Υπουργείου με νέες πληροφορίες που δεν τις ξέρει. Επίσης, η ΡΑΕΗ με τον προεδρεύοντά της, τον κύριο Ψυχογιό, πριν από λίγες εβδομάδες, πολύ πριν 2-3 εβδομάδες ήταν στην Κρήτη, από Πία, από Χανιά μέχρι και στον Άγιο Νικόλαο, είδε συγκεκριμένες ΔΕΙΑ, έχει εντύπωση και είναι ο κατεξοχήν και κατανόμου αρμόδιος φορέας ως ανεξάρτητη αρχή να εισηγηθεί ότι πρέπει να κάνουμε. Εμείς σαν ΔΕΙΑ δεν θεωρούμε ότι είμαστε η ΝΑΣΑ της Ελλάδος. Προφανώς δεν είμαστε. Αλλά πρέπει να κάνουμε μια κτηνογραφία τι φταίει σε αυτό. Αυτή η αυτόματη επέκτασή μας και αυθαίρετη και χωρίς καμία χρηματοδότηση. Η ΔΕΙΑ, ας πούμε, του Ρεθύμνου να επεκταθεί σε μια νύχτα σε 101 χωριά, του Ηρακλείου δεν ξέρω σε πόσα, του Πλατανιά σε 100 τόσο περισσότερα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη και χωρίς να υπάρχει κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Ο Καλλικράτης, θυμάστε, έγινε μέσα στην κρίση που μετά επακολούθησε το μνημόνιο. Άρα το πρόγραμμα Ελλάδα που υποτίθεται θα κάλυπτε όλες αυτές τις λειτουργικές αδυναμίες ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Άρα χρειάζεται γνώση, αυτοκριτική και εμείς θα κάνουμε την αυτοκριτική μας και την κάνουμε. Ξέρουμε τι πρέπει να συνενώσουμε, ξέρουμε τι πρέπει να συγχωνεύσουμε, ξέρουμε τι πρέπει να αλλάξουμε. Αλλά και η πολιτεία δεν πρέπει να έχει το ρόλο του εισαγγελέα, διότι είναι πρώτη που είναι υπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις ΔΕΙΑ με την υποστελέχωση και την αυθαίρετη επέκταση της ευθύνης τους σε όλη την αχαρτογράφητη ενδοχώρα. Κύριε Μαρινάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εκ νέου για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά.